ποιον χτυπάει η καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Την εβδομάδα που μας πέρασε έγινε μια σημαντική ημερίδα που ήταν αφιερωμένη στον όσιο γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, που ασκήτευσε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος στη Βόρειο Εύβοια. Το ραδιόφωνο της Σπυριακής Εκκλησίας ως γνωστό μετέδωσε απευθείας την ημερίδα αυτή, την οποία διοργάνωσε ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Πανοράματος και την συντονιστική, θα έλεγα, ευθύνη της ημερίδας την είχε ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αλέξιος. Σκεφτόμουν λοιπόν πως ο καλός Θεός δεν έχει αφήσει στην τύχη του το δέντρο που λέγεται Ελλάδα, καθώς άκουγα τους εισηγητές της ημερίδος να μιλούν για τον Όσιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη, το θαυματουργό. Παρά λοιπόν την προσπάθεια χιλιάδων, θα έλεγα, καλικατζάρων, μια και προσεγγίζουμε τα Χριστούγεννα, να το κόψουν αυτό το δέντρο που λέγεται Ελλάδα από τη ρίζα του, αυτό όχι μόνο άντεξε και αντέχει στους ισχυρούς ανέμους και τις θύελλες, αλλά κάθε φορά αποδεικνύει ότι οι ρίζες του, όσο και να προσπαθούν οι κάθε λογείς τη χάρπαστη άθεοι, τα κάθε λογείς, θα έλεγα, αλλαλάζοντα κύμβαλα να το ξεριζώσουν, εκείνο όχι μόνο ανθίσταται, αλλά γνωρίζει τον τρόπο να βγάζει και γλυκούς καρπούς. Αυτό δείχνει την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού προς την Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Και ως γλυκείς καρποί λογίζονται οι δεκάδες, ναι, δεκάδες Άγιοι που έζησαν ή ζουν ακόμη ανάμεσά μας. Ο Όσιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Όσιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, ο Όσιος Βυσαρίων της Μονής Αγάθωνος, ο Όσιος Αμβρόσιος της Μονής Δαδίου, Όσιος Νεόφυτος από την Κοζάνη, Όσιος Γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης, Όσιος Αντώνιος, ο Μητροπολίτης, ο Άγιος αυτός Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης, με τα πολλά θαύματα που έκανε εν ζωή αλλά και κάνει τώρα μετά την κοίμησή του, Όσιος Ευμένιος, Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και Όσιος Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας και αρκετοί άλλοι γνωστοί και άγνωστοι Άγιοι της εποχής μας, των χρόνων μας, δείχνουν ότι η χώρα μας, αν και χτυπιέται από παντού, συνεχίζει να πρωτοπορεί και να διεκδικεί, για να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο, πρωταθλήματα στον ουρανό. Γι' αυτό, χριστιανοί μου, μη φοβάστε. Έχουμε γερά υποστηλώματα, γερά θεμέλια που αντέχουν ακόμη και στους πιο ισχυρούς σεισμούς. Τρανό παράδειγμα αποτελεί άλλωστε το γεγονός ότι κατά την παρουσία μου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της ημερίδας στην οποία ήμουν και εισηγητής, είδα ανθρώπους όπως τον παλαιό φίλο μου τον Κωνσταντίνο, την Καλλιόπη, την Ελένη, τον Άγη, τη Μαρία της Θεολογικής Σχολής, την Ελευθερία, τον Νικόλαο και πολλούς άλλους να αγωνίζονται όχι για το πώς θα εξασφαλίσουν τα προς το ζήν, αλλά για το πώς θα ευαρεστήσουν το Θεό εκτελώντας πιστά το θέλημά Του. Και ο Θεός τους ανταμείβει με πάμπολα, θα έλεγα, θαυμαστά γεγονότα που φωτίζουν την καθημερινότητά τους.
δίδοντας την ελπίδα της εν Χριστώ σωτηρίας. Αλήθεια, σας ομολογώ ότι όχι μόνο ενθουσιάστηκα, αλλά διαπίστωσα και μπορώ αυτό να, με βεβαιότητα να σας το μεταφέρω πλέον, ότι η Ελλάδα όχι μόνο θα ζήσει, αλλά θα πρωταγωνιστήσει πολύ σύντομα και πάλι σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Γιατί ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός μας, όσο και αν οι κασάνδρες της πολιτικής και της οικονομίας υποστηρίζουν το αντίθετο, θα δείτε πως πολύ σύντομα θα ανατρέψει και θα καταστρέψει ολοσχερώς τα σχέδια των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας, οι οποίοι θα πάρουν και πάλι την οδό των καλικατζάρων για να πάνε εκεί να κατοικήσουν, εκεί που είναι ο τόπος τους, στα έγκατα της γης. Το φως του Χριστού, χριστιανοί μου, θα λάμψει πάλι από τη χώρα μας και θα φωτίσει ολάκερο τον πλανήτη. Υπάρχουν πλέον όχι ενδείξεις, αλλά αποδείξεις τρανταχτές για αυτό που σας λέω. Όμως σας αναφέρω τα στοιχεία που δεικνύουν ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα μας, η αγαπημένη μας πατρίδα, θα πάρει διαφορετικό δρόμο από αυτό που βλέπουμε και θα διανύσει πάλι δρόμους γεμάτους δόξας και λαμπρότητας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εκετεύσετε το Θεό για τον Κωνσταντίνο. Είναι ένας εν Χριστώ αδελφός μας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια περνάει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη δοκιμασία. Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές με ισόβια ποινή, αν και προσωρινά, προσωπικά θα έλεγα, έχω πιστεί ότι είναι παντελώς αθώος. Καλά ακούσατε, είναι παντελώς αθώος. Στη φυλακή πήγε για να τον συναντήσει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος και τον γαλουχεί και τον κατευθύνει στην οδό της αγιότητας, αν και ο ίδιος ακόμη δεν δύναται να το συνειδητοποιήσει. Βλέπετε, άλλη δικαιοσύνη η ανθρώπινη και άλλη του Θεού. Ο καλός εν Χριστώ αδελφός Κωνσταντίνος, τον οποίο ελπίζω κάποτε να συναντήσω και διαζώσεις, πληρώνει ένα τραγικό λάθος του πατέρα του, ο οποίος σκότωσε μετά από ένα έντονο διαπληκτισμό ένα συγχωριανό του. Μόλις ο πατέρας του συνειδητοποίησε το έγκλημα που έκανε, τηλεφώνησε έντρομο στο γιο του, τον Κωνσταντίνο, και του ανήγγειλε πως έκανε φωνικό. Εκείνος αναστατώθηκε και αμέσως έτρεξε κοντά του να δει τι ακριβώς έγινε. Όμως από την όλη φασαρία είχε ειδοποιηθεί και η αστυνομία από κάποιους γείτονες, η οποία έφτασε λίγα λεπτά αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο στο σημείο του φόνου. Έτσι, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τους δύο και η κατηγορία του φόνου απευθύνθηκε και στους δύο, πατέρα και γιο. Μάταια ο πατέρας στο δικαστήριο οριόταν και υποστήριζε ότι αυτός είναι ο μόνος ένοχος και ο γιος του έφτασε στο σημείο μετά το φωνικό. Το δικαστήριο έκρινε πως αυτό αποτελούσε δικαιολογία για να προστατεύσει το παιδί του και προχώρησε στην καταδίκη και των δύο με την ποινή των ισοβίων. Πολλοί, ακούγοντας αυτή την περιληπτική θα έλεγα ιστορία, γιατί έχει πολλές πτυχές, θα αναρωτηθείτε γιατί επέτρεψε ο Θεός να γίνει μια τέτοια αδικία και να τιμωρηθεί και ο γιος του, ενώ αυτός έκανε το έγκλημα. Σημειωτέων πως ο Κωνσταντίνος ήταν τότε πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. Εάν ο Κωνσταντίνος έμενε, χριστιανοί μου, εκτός φυλακής, σήμερα είμαι βέβαιος, και εκείνος το γνωρίζει καλά, πως δεν θα ζούσε, γιατί η λεγόμενη βεντέτα θα
του αφαιρούσε, θα λειτουργούσε και θα του αφαιρούσε τη ζωή. Και πολύ περισσότερο δεν θα γνώριζε τον Ιησού Χριστό. Η φυλακή ευτυχώς δεν τον επηρέασε όπως είδιστε αρνητικά. Με θαυμαστό τρόπο θα έλεγα εστράφη στο Ευαγγέλιο και έπεσε στην ανάγνωση βίων Αγίων και άλλων πνευματικών βιβλίων. Επικοινωνούσε συχνά με γέροντες, με ιερείς, τους μιλούσε να του πούν για το Χριστό. Ο Κωνσταντίνος άρχισε να εξομολογείται όσο πιο συχνά μπορεί, ενώ απέκτησε, όπως είπα, και την επικοινωνία, αυτή την πνευματική σχέση με τους γέροντες, οι οποίοι τον κατευθύνουν και τον προφυλάσσουν και τον διαφυλάσσουν, θα έλεγα, από πολλά δεινά που επικρατούν στις φυλακές. Τον κρατούν μακριά από τους πειρασμούς. Έτσι ομολογεί σήμερα πως αν και φυλακισμένος νιώθει ελεύθερος. Βοηθάει τους συγκρατούμενούς του. Τους μιλά για τον Ιησού Χριστό, για το Ευαγγέλιο, τους παρηγορεί, τους ενισχύει. Η μοναδική, θα έλεγα, αγωνία του που τον κάνει να σκέφτεται το πως θα βγει από τη φυλακή, το πως οι δικαστές θα καταλάβουν το λάθος τους, έχει να κάνει με την οικογένειά του. Προσεύχεται συνεχώς για τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Είναι πλέον αρκετά μεγάλα. Γνωρίζει, παραμένουν όμως ανήλικα. Γνωρίζει πως ο Χριστός φροντίζει για όλα. Του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Και όπως λέει ο Χριστός μας, εκείνος θα κρίνει πότε θα είναι όριμες οι συνθήκες για να εξέλθει από τη φυλακή. Ας τον στηρίξουμε όμως και εμείς εν ώψη των Χριστουγέννων σαν χριστιανοί με την προσευχή μας. Αλήθεια, την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως μου εκπιστηρεύτηκε στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Χριστιανοί, μια και ήθιστε να δίνουμε τα ονόματα για σαραντολίτουργο τώρα εν ώψη των Χριστουγέννων, θα σας παρακαλούσα στα ονόματα που δίνετε να συμπληρώσετε και αυτό της Σοφίας, η οποία βασανίζεται, όπως μου είπε, επί 2,5 χρόνια με ασθένειες και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία. Αλλά να προσευχηθούμε και να βάλουμε στα υπερηγείας και μια μάνα πρότιμο για μένα. Έχει το ίδιο όνομα και αυτή, η Σοφία. Και για την κόρη της, την Ελισάβετ, η οποία νομίζω πάνω από μια δεκαετία είναι έγκλειστη σε ψυχιατρική κλινική. Η Ελισάβετ είναι ένα ταπεινό κορίτσι με έντονο το συνέστημα της φιλανθρωπίας. Ας απευθύνουμε λοιπόν προσευχή για την Ελισάβετ, τη μητέρα της, τη Σοφία, και τα τρία αδέλφια της που τη στηρίζουν και με κάθε τρόπο βοηθούν την προσπάθεια της αγωνίστριας μάνας. Να προσευχηθούμε για τους μικρούς φίλους μας, τον Εφραίμ και τον Απόστολο, που ταλαιπωρούνται με σοβαρές ασθένειες, να γίνουν γρήγορα καλά. Και για τα αβάπτιστα παιδιά και εγγονάκια της κυρίας Εκατερίνης από τον Καναδά, για το γιο της και την ύφη της, να είναι βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλει και αυτή όμως τις προσευχές μας και τη στήριξή μας, όπως και οι φίλοι της, οι πολυξένοι. Και κατόπιν αυτό, ας αναφέρουμε, όπως σας είπα, τις 38 αποδείξεις που δεικνύουν ότι η Ελλάδα σύντομα θα μπει σε μια δυναμική τροχιά. Σύντομα θα αναδειχτεί και πάλι πρωτοπόρα σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Θα αναφερθώ λοιπόν σε ένα δημοσίευμα που είχαμε πριν από 2-3 χρόνια στο στήλο της Ορθοδοξίας. Ένα δημοσίευμα που αναφερόταν στη μαρτυρία ενός μοναχού, του πατρός θεολόγου, ο οποίος έχει σπουδάσει φυσική, τη φυσική επιστήμη, και έχει εργαστεί ακόμη και σε μεγάλες διαστημικές μονάδες όπως η NASA. Ο πατήρ θεολόγος, σήμερα μοναχός επί πολλά έτη στο Άγιο Όρος, επισκέφτηκε το 1979 ως λαϊκός πλέον τότε τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο στο κελί του, και είχε μια συζήτηση με τον Γέροντα η οποία ήταν καθοριστική, γιατί άφησε τον κόσμο μετά τη συζήτηση αυτή και ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα. Σήμερα λοιπόν είναι μοναχός και δοκιμάζεται και αγωνίζεται στο στίβο της Ορθοδοξίας, σε γνωστή αδελφότητα του Αγίου Όρους, προκειμένου, όπως λέγει και ο ίδιος, να λάβει το πολυπόθητο στεφάνι της δόξης στο τέλος της εν Χριστώ εφήμερης διαδρομής του. Τι λοιπόν του είχε πει τότε ο Άγιος Παΐσιος? Το 1979 ήταν άγνωστος στους πολλούς. Ο πατήρ Παΐσιος, μου είπε, τον επισκέφτηκα στο κελί του για να πάρω την ευχή του. Τότε ήμουν λαϊκός. Τον βρήκα πάρα πολύ χαρούμενο και ευδιάθετο. Κάτσαμε σε δύο κούτσουρα αρκετή ώρα και συζητούσαμε. Τότε δεν τον επισκέπτονταν πολλοί προσκυνητές. Μεταξύ άλλων προσωπικών θεμάτων που συζητήσαμε, μου είπε και το εξής. Έπειτα από πολλήμερη νηστεία και προσευχή, μου αποκαλύφθηκε από το Θεό ότι ο δικέφαλος αετός, δηλαδή το Βυζάντιο, θα σηκωθεί από το βορρά. Πω πω τι ωραίες μέρες έρχονται για την Άγια Ορθοδοξία μας, του έλεγε ο Γέροντας χαρούμενος. Θα πλημμυρίσει ολάκυρη η γη από το φως του Χριστού. Όλοι, ακόμη και οι Κινέζοι, θα ζητούν να μάθουν τι λέει το Ευαγγέλιο. Όλοι θα τρέξουν να μάθουν τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει Ευαγγέλιο, τι σημαίνει η πίστη μας, η ορθόδοξη πίστη μας. Έπειτα από 10 χρόνια, όπως λέγει ο πατήρ θεολόγος, το 1989 διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και ανασυγκροτήθηκε εκβάθρον η Ρωσία, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε μια πρωτοφανή πνευματική πρόοδο και η Ορθοδοξία να ανακτά το χαμένο, θα έλεγα, έδαφος. Ο πατήρ θεολόγος νόμιζε ότι αυτό εννοούσε ο Γέροντας, ότι θα λάμψει ξανά η Ορθοδοξία μέσα στην Ρωσία. Αλλά σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχα στο Άγιο Όρος, τώρα οι περισσότεροι μοναχοί είναι πεπισμένοι ότι ο Άγιος Παΐσιος δεν μιλούσε για την επιστροφή της Ρωσίας στην Ορθοδοξία. Μιλούσε για κάτι πολύ πιο σπουδαίο. Μιλούσε για την Ορθόδοξη Κοινοπολιτεία, για κάτι αντίστοιχο που είχαμε την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τότε που είχε απλωθεί ο Ελληνισμός μέχρι την Ινδία. Για κάτι τέτοιο μιλούσε ο Γέροντας. Πώς θα επιτευχθεί αυτό, ο Θεός το ξέρει. Και όλα μαρτυρούν, όπως σας είπα, ότι η Ορθόδοξη Κοινοπολιτεία πλέον έχει αρχίσει να δημιουργείται. Αρχής γενομένης
ως πρώτο μέλος της στη Ρωσία. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μίλησε περί του ξανθού γένους. Και το οποίο θα πρωταγωνιστήσει. Και πολλοί ταυτίζουν το ξανθό γένος με τους εν Χριστώ αδελφούς μας τους Ρώσους. Τι έγινε λοιπόν στη Ρωσία προσφάτως? Τώρα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, τη στιγμή που η χώρα μας είναι στο ναδύρ, θα έλεγα, της ιστορίας της στον πλανήτη, η Υπουργός Παιδείας της Ρωσίας, κατ' εντολήν και υπόδειξη, καθώς φαίνεται, του Προέδρου της Ρωσικής Δημοκρατίας, του Βλαδίμηρου Πούτιν, έβαλε την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ακούστε το αυτό, ως δεύτερη γλώσσα σε όλα τα σχολεία, σε όλη την εκπαίδευση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πως σε πολύ λίγα χρόνια η ελληνική γλώσσα θα μιλιέται σε 250 εκατομμύρια ανθρώπους. Θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια. Ήταν δώρο Θεού? Όχι, θα έλεγα, μόνο δώρο Θεού. Ήταν υπόδειξη και εντολή του Θεού προς τους άρχοντες της Ρωσίας. Γιατί η ελληνική γλώσσα πέρα είναι η γλώσσα των αγγέλων, και πέρα από όλα τα άλλα εμπεριέχει τις αξίες και τα ιδανικά, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα βρει σε άλλες γλώσσες. Το Ευαγγέλιο άλλωστε είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Το ίδιο και οι επιστολές, η Αποκάλυψη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Φανταστείτε λοιπόν στη Βαλκανική, η οποία ήδη μιλιέται η ελληνική γλώσσα, κατά ένα θαυμαστό τρόπο οι Βούλγαροι ήρθαν στην Ελλάδα. Εργάστηκαν πολλοί από αυτούς και εργάζονται σήμερα στη χώρα μας. Και λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί επέστρεψαν στη χώρα τους. Αλλά κατά την παραμονή τους εδώ έμαθαν τα ελληνικά. Το ίδιο και στην Αλβανία. Η ελληνική γλώσσα μιλιέται ως δεύτερη γλώσσα σε όλη την Αλβανία. Στα Σκόπια το ίδιο. Στη Ρουμανία ακούς ελληνικά. Το ίδιο και στη Σερβία. Και πάει λέγοντας. Ουκρανία, Μολδαβία. Η Ορθόδοξη Κοινοπολιτεία λοιπόν θα έχει μια επίσημη γλώσσα. Τη γλώσσα την ελληνική. Όπως τότε στο Μέγα Αλέξανδρο. Θα το δείτε. Δεν είναι κάποια πρόβλεψη, ούτε μαντεία, ούτε προφητεία. Είναι βεβαιότητα. Κοιτάξτε πως ο Θεός έφερε το σχέδιό του. Τους έφερε όλους αυτούς στην αναπτυγμένη τότε λόγω της Ενωμένης Ευρώπης Ελλάδα, επειδή ήταν πανφτωχοί και έμαθαν τα ελληνικά. Και τώρα τα ελληνικά τα μιλούν πολλοί και θα τα μιλήσουν ακόμη περισσότεροι όταν ενταχθεί ως επίσημη γλώσσα, ως δεύτερη επίσημη γλώσσα και στη Σερβία. Θα γίνει και αυτό και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Θα δείτε λοιπόν την ανασύσταση της Ορθόδοξης Κοινοπολιτείας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία ότι προσφάτως δημοσιεύματα ανέφεραν ότι στη Σερβία δημοσιεύματα ότι ο Βλαδίμηρος Πούτιν θέλει πάση θυσία να ενώσει αυτά τα Ορθόδοξα κράτη. Όχι υπό το πνεύμα της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης μέσα στο πνεύμα της ισχύως, αλλά να τα ενώσει μέσα στο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Και αν ιδιωτελώς σκέφτεται κατά αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι ο Θεός θα τον ευεργετήσει και θα του κάνει πράξη την επιδίωξή του, το όνειρό του. Άλλωστε, όλοι μιλούν πλέον ότι με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο, μακάρι να προλάβει να αναλάβει την Προεδρία τον Ιανουάριο, και λέω μακάρι γιατί υπάρχουν οι οίκοι του μυστηρίου της ανομίας που επεξεργάζονται άλλα σχέδια
σχέδια που είναι, που εμπεριέχουν την καταστροφή της Αμερικής. Εάν λοιπόν τον αφήσουν όλο αυτό το σύστημα και αναλάβει, τότε μπορούμε να δούμε να έρχεται σε συνεννόηση με τον Πούτιν και να αλλάζει το σκηνικό παγκοσμίως. Θα δούμε όμως, γιατί δεν βλέπω, ειλικρινά δεν βλέπω να φτάνουμε στον Ιανουάριο και να αναλάβει ο νέος πρόεδρος ο Τραμπ. Πάντως ο νέος πρόεδρος, μια και αναφερθήκαμε σε αυτόν, τα έχει βάλει και με τους Σαουδάραβες, οι οποίοι στήριξαν την Κλίντον και έχουν φτιάξει ένα οίκο διαφορετικό ανομίας μέσα στα οικονομία, μέσα στην οικονομία την αμερικάνικη με τα πετρέλαια. Και εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Δεν τα πάει καλά με τη Σαουδική Αραβία. Έχει, τουλάχιστον από τις δηλώσεις του κρίνουμε, πως θα ακολουθήσει τελείως διαφορετική πολιτική από αυτή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ουάσιγκτον. Βέβαια το θέμα είναι να προλάβει και να σταματήσει αυτά που του ετοιμάζουν οι άλλοι, να μην μείνουν αυτά σχέδια απλά και οράματα, γιατί είναι, όπως λέγαμε κάποτε, είναι μακρύς ο δρόμος για το κολυμπάρι και σήμερα φτάσαμε στο διχασμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των πιστών, όσο και να μην το βλέπουν οι Άγιοι Πατέρες. Το ποίμνιο, το Ορθόδοξο ποίμνιο, είναι διχασμένο, το Άγιο Όρος είναι διχασμένο, οι εκκλησίες μας ορθόδοξες είναι διχασμένες. Προσφάτως η Βουλγαρία απέρριψε παντελώς τις αποφάσεις στο κολυμπάρι. Η Ρουμανική Εκκλησία έχει επιφυλάξεις. Στη Σερβική Εκκλησία το ίδιο. Υπάρχουν επιφυλάξεις. Και αυτό φάνηκε από την κολυμπάρι όταν 17 Μητροπολίτες δεν υπέγραψαν το κείμενο τις αποφάσεις που λήφθησαν στο κολυμπάρι. Λέγαμε τότε λοιπόν είναι μακρύς ο δρόμος για το κολυμπάρι και νομίζω ότι είναι ακόμη μακρύτερος για την ανάληψη της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τον νέο εκλογέντα πρόεδρο, τον Τραμπ. Να είστε λοιπόν, καλοί μου χριστιανοί, όλοι καλά και μην ξεχάσετε ότι αυτή την Τετάρτη στα γραφεία του Στήλου της Ορθοδοξίας στην οδό Λαγουμιτζή 42, στις 7 η ώρα, θα αναφερθούμε σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά όλους μας. Θα αναλύσουμε και θα αναφερθούμε στους αεροψεχασμούς, στις χημικές ουρές, όπως λέγονται αυτά που αφήνουν πίσω τα ειδικά αεροπλάνα του ΝΑΤΟ. Με στοιχεία και αποκαλύψεις, οι οποίες καλό είναι να τα ξέρουμε. Σας περιμένουμε λοιπόν την Τετάρτη στην διαμορφωμένη, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Στήλου Ορθοδοξίας, να μιλήσουμε για τους αεροψεχασμούς και να απαντήσουμε και σε τυχόν άλλα ερωτήματά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή εβδομάδα. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια, παραγωγή Διονύσης Μακρής.